Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στα διώδια του Αιγυνίου αναφέρει: Μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 28 Ιανουαρίου του 2013. Θυμίζουμε ότι εκείνη την ημέρα μια μεγαλειώδης ειρηνική λαϊκή συγκέντρωση δεν επέτρεψε επί πολλέ ώρε την έναρξη λειτουργίας των διόδιών του Αιγυνίου. Ακολούθησε η απόθεση από τι δυνάμεις καταστολής με χημικά, ξυλοκόπημα, και διώξει. Από τότε τα διόδια λειτουργούν μόνο υπό την φρούρησή τους. Συνεχίζουμε λοιπόν σταθερά και αποφασιστικά μέχρι τη δικαίωση του αγώνα μας, που είναι η απόφαση αναστολής λειτουργίας των διοδίων του Αιγινίου και η κατάργησή τους δια της τροποποίηση της σχετικής σύμβασης. Έχουμε συγκεκριμένη, εφικτή, εφαρμοσμένη πρόταση που είναι η αντικατάσταση των καθαρών εσόδων των διοδίων αυτών με απόδοση ποσοστού εισπράξεων από τα διόδια των μαλγάρων, όπου θα υπάρξει η αναγκαία αύξηση τέλους, αυτό που γινόταν εδώ και τρία χρόνια δηλαδή την Κυριακή έγινε και πάλι καθιερωμένη η συγκέντρωση και το άνοιγμα των διοδίων στις 6 το βράδυ, για μία ώρα. Και τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε πανπιερική συγκέντρωση σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πιερίας. Παράλληλα, ο Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνη ανακοίνωσε στάση εργασία διάρκεια μια μισή ώρα την Τετάρτη μεταξύ μία και δύο και μισή το μεσημέρι, ω ένδειξη συμπαράσταση στον αγώνα των πολιτών τη Πιερία κατά τι λειτουργίε των διοδείων στο Αιγίνιο. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρουν: Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρε ενό παραλογισμού τη εταιρεία Αιγαίου ΑΕ, η οποία με την ανοχή τη κυβέρνηση τοποθέτησε ένα επιπλέον διόδιο στη Βόρεια Πιερία και συγκεκριμένα στη θέση του Αιγίνιου, δημιουργώντα ένα εμπόδιο στην επισκέψη τη πιερία μα αλλά και των κατοίκων του νομού μα. Είναι ακατανόητο και άδικο, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο για όλου μα, να είμαστε εγκλωβισμένοι έχοντα δύο διόδια στη βόρεια πλευρά του νομού μα και άλλα δύο στη νότια πλευρά, δυσχεραίνοντα την προσπέλαση και την μετακίνηση στην περιοχή μα. Για το λόγο αυτό, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνη αποφάσισε να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που ξεκίνησε η Βόρεια Πιερία και οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε με στάση εργασία κλείσιμο των καταστημάτων μας την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 2 και μισή το μεσημέρι και σας καλούμε στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης μας στις 1 το μεσημέρι σε παμπιερική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των διοδίων του Αιγινίου και την τελική δικαιοσύνη μας. Σα ενημερώνουμε, αναφέρει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνη, ότι όσοι εκ των παρευρισκόμενων επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα με τα μέσα μεταφορά του νομού μα, λεωφορεία, να μεταβούν δωρεάν στα διόδια του Αιγυνίου, όπου θα συνεχιστεί η κινητοποίηση. Θα είμαστε όλοι εκεί για το μέλλον του τόπου μα.